Γεια και χαρά σε όλους, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο Τσούλο Μαγειρέματα και σήμερα θα κάνουμε μια πολύ αγαπημένη μου συνταγή. Μια συνταγή που δεν έχει καθόλου κρέας, δεν έχει τίποτα ζωικό μέσα, είναι vegan, αλλά είναι και πεντανόστιμη. Θα κάνουμε μανιτάρια γιουβέτσι. Πορτομπέλο και λευκά μανιταράκια. Τώρα, πολλοί ρωτάτε πώς καθαρίζουμε τα μανιτάρια. Τα λευκά τα μανιτάρια, προκειμένου να βγάλουμε το χωματάκι που έχουμε, με μία νουπή πετσετούλα αρχίζουμε και τρίβουμε το μανιταράκι εξωτερικά. Από την άλλη τώρα, τα πορτομπέλο είναι κάπως διαφορετικά στη μεταχείρισή τους. Βγάζουμε, τα ξεφλουδίζουμε στην ουσία από πάνω, είναι πολύ εύκολο να ξεφλουδίσετε τα πορτομπέλο, τέλεια, και όπως βλέπουμε στο εσωτερικό τους έχουν κάποιες τριχούλες. Αυτές τις τριχούλες λοιπόν θα τις βγάλουμε με ένα κουταλάκι. Κοιτάξτε πώς. Ξύνοντας το κάτω μέρος. Οπότε συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία με όλα μας τα μανιταράκια. Τελειώσαμε λοιπόν. Και τώρα αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να κόψουμε τα μανιτάρια μας. Τα πορτομπέλο θα τα κόψουμε ανάλογα το μέγεθός τους, είτε στα 4 είτε στα 8. Αν είναι μικρό το πορτομπέλο θα το κόψετε στα 4, αν είναι μεγάλο στα 8. Και τα λευκά τα μανιταράκια μας θα τα κόψουμε στη μέση και πάλι στη μέση. Θα βάλουμε τη φωτιά μέτρια προς δυνατά, θα το παίξουμε στο 8 και θα προσθέσουμε λίγο λαδάκι, 3 με 4 κουταλιές της σούπας. Αφήνουμε λίγο να ζεσταθεί και αυτό που παρατηρούμε είναι ότι στη συγκεκριμένη συνταγή θα χρησιμοποιήσω κρεμμύδια για στιφάδο. Είναι πιο γλυκά και ξέρετε κάτι, στο τελικό αποτέλεσμα θέλω να το βλέπω το κρεμμυδάκι, να το δαγκώνω, να το γεύομαι δηλαδή. Και πραγματικά κάντε το έτσι, μην βάλετε απλά ψιλοκομμένο κρεμμύδι μέσα, όχι ότι δεν γίνεται, γίνεται μια χαρά. Απλά ακούστε με, με αυτά τα κρεμμύδια θα γίνει ακόμα πιο γλυκό και πιο νόστιμο το γιουβετσάκι μας. Λοιπόν, όπως είμαστε, αφού ζεσταθεί το λαδάκι, πάμε να τα ρίξουμε μέσα. Και στην ουσία θέλουμε να τα υδρώσουμε λίγο τώρα τα κρεμμύδια μας. Θέλουμε να γίνουν άσπρα από κόκκινα, το βλέπετε. Λοιπόν, μετά από ένα λεπτάκι, όταν ξεκινήσουν δηλαδή και ασπρίζουν τα κρεμμύδια μας, πάμε να ρίξουμε μέσα τα μανιτάρια. Δεν χαμηλώνουμε, δεν δυναμώνουμε τη φωτιά, τίποτα. Μέσα τα πορτομπέλο. Μέσα και τα λευκά μας τα μανιταράκια. Τώρα θέλουμε τα μανιτάρια να ρουφήξουν όλη τη γλυκύτητα από τα κρεμμύδια και φυσικά να πάρουν χρώμα. Μετά από περίπου 5 λεπτά μαγειρέματος βλέπετε ότι τα μανιτάρια αρχίζουν και μαραίνονται, παίρνουν χρώμα, τα κρεμμύδια συνεχίζουν και καραμελώνουν και τώρα πάμε να προσθέσουμε μέσα σκόρδο ψιλοκομμένο και φυσικά το αγαπημένο μου λίγο θυμαράκι ψιλοκομμένο, μόνο τα φύλλα. Και το θυμάρι μέσα και το δροδρολίβανο πάει πάρα πολύ. Αν θέλετε για πιο δυνατή γεύση μπορείτε να προσθέσετε αντί για θυμάρι, ψιλοκομμένο δεδρολίβανο και αυτό φρέσκο. Τώρα, πάμε να ρίξουμε μέσα πελτέ ντομάτας. Ανακατεύουμε. Τα μπαχαρικά μας, μπαχάρι και κανέλα, τριμμένα και τα δύο. Τέλειο. Και τώρα στην ουσία έχουμε φτιάξει μια τέλεια αρωματική πάστα, έτσι, μαζί με τον πελτέ και τα μπαχαρικά. Πάμε να σβήσουμε με κόκκινο κρασί και περιμένουμε τώρα το κρασάκι μας να καραμελώσει. Θέλουμε στην ουσία τώρα στον πάτο της κατσαρόλας να δημιουργηθεί μια καραμέλα, να ζαχαρώσει καλά-καλά το κρασάκι μας. Το κρασί μας βλέπετε σιγά-σιγά αρχίζει και συμπυκνώνεται και τώρα πάμε να προσθέσουμε μέσα ντομάτα κονκασέ, ζωμό λαχανικών, βλέπετε είναι ζεστός για να μην σταματήσω το βρασμό, ένα φύλλο δάφνης, αλάτι, πιπέρι, σκεπάζω και σιγοβράζουμε για 10 με 15 λεπτάκια. Για να δούμε μετά από 15 λεπτά πώς είναι το φαγητό μας. Λοιπόν, τα μανιτάρια έχουν ξεκινήσει και μαλακώνουν, έχουμε αρκετή υγρασία ακόμα μέσα. Κοιτάξτε πόσο ωραία κατακόκκινη είναι η σαλτσούλα, παιδιά. Και δάφνη βάλτε μου ένα φύλλο, μην βάλετε παραπάνω. Πάμε να βάλουμε τώρα κρυθαράκι. Τώρα εδώ πέρα θέλει αναταχτά χρονικά διαστήματα ανακάτεμα για να μην μας κολλήσει το κρυθαράκι. Και σκεφτείτε ότι θέλει ακόμα 10 λεπτάκια, άρα μιλάμε για ένα φαγητό που είναι έτοιμο συνολικά σε 40 λεπτά. Θα το πω χοντρικά, σε 40 λεπτά έχετε φάει.
και είμαστε πανέτοιμοι. Τώρα, αυτό που μου αρέσει εγώ να κάνω στο γιουβέτσι μου και γενικά είτε είναι μοσχάρι είτε συγκεκριμένη συνταγή είναι το εξής. Να βγάζω την κατσαρόλα 2 λεπτάκια πριν είναι τελείως έτοιμο το κρυθάρι, να κρατάει ελάχιστα και να το αφήνω έτσι εκτός φωτιάς να ξεκουραστεί μόνο του για να έχω και πιο ωραίο χύλωμα. Και άλλο ένα ωραίο κολπάκι είναι να βάλω τώρα λίγο φρέσκο ελαιόλαδο. Και βλέπετε πόσο ωραίο χύλωμα έχει κάνει η σαλτσούλα με το κρυθάρι. Βλέπετε ότι έχει καλύψει η σάλτσα όλο το κρυθαράκι. Να σερβίρουμε. Και το φαγητό μας είναι πανέτοιμο. Πολύ ωραίο φαγητό. Είδατε πόσο εύκολα το φτιάξαμε. Κάτσε να το δοκιμάσουμε λίγο. Είναι τέλειο. Αν σας πικρίσει λίγο η ντομάτα, μπορείτε να βάλετε λίγο μέλι μέσα, έτσι. Αλλά στο τέλος, δεν χρειάζεται από την αρχή. Τέλειο. Λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό μας επεισόδιο. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε όσο το ευχαριστηθήκαμε κι εμείς. Περιμένω να φτιάξετε αυτή τη συνταγή, πραγματικά σας ικανοποιήσει. Αν θέλετε να βάλετε κάποιο κρέας, μπορείτε να βάλετε μοσχάρι μέσα, μπορείτε να βάλετε κοτόπουλο μέσα και να το κάνετε κοκκινιστό κοτοπουλάκι γιουβέτσι με μανιτάρια. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά, like, share και subscribe στο κανάλι μας, φυσικά για να μην χάνετε επεισόδιο. Γεια σας!